Πάλι μόνος σου πες, βρε Αλέξανδρε. Έλα να παίξουμε όλη παρέα. Εγώ παίζω με την μπάλα. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε να παίζετε ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να είστε καλές στο ποδόσφαιρο. Τι, δεν ξέρουμε. Εσύ νομίζεις ότι δεν ξέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλές με την μπάλα. Ας γελάσω, είστε καλές με την μπάλα. Να, ορίστε, μου τα έμαθε ο αδερφός μου τα κόλπα. Α, είσαι καλή, είσαι πολύ καλή. Πέτα και σε μένα. Α, και πάσα. Αλλά και πάλι, δεν θέλω να παίξω μαζί σας. Μα γιατί είσαι έτσι, τώρα τελευταία όλο μόνο σου παίζεις και δεν θέλει να παίζεις μαζί μας. Τώρα βαρέθηκα, θα παίξω με τους κρίκους, θα κάνω τις ωραίες μου φιγούρες. Με τους κρίκους, μα αφού παίζαμε ποδόσφαιρο. Παίζαμε, τώρα δεν παίζουμε, τώρα θέλω να παίξω με τους κρίκους. Έτσι είμαι εγώ. Πάμε να φύγουμε, ο Αλέξανδρος δεν καταλαβαίνει. Αλέξανδρε, γιατί, γιατί μου το κάνεις αυτό. Εγώ ήθελα να παίξουμε μαζί. Δεν γίνεται δυστυχώς. Τώρα θα παίξω με τους κρίκους. Παίξτε εσείς με την μπάλα όμως, δεν σας λέω κάτι. Θέλεις να παίξουμε μαζί με τους κρίκους. Φεύγω. Δεν μου μίλησε καθόλου καλά ο Αλέξανδρος. Είμαι κι εγώ πολύ καλή στους κρίκους. Σιγά, μας το είπες και την άλλη φορά. Πιο καλή από μένα αποκλείεται. Θα σου δείξω την καλύτερη φιγούρα που ξέρω. Ωραία είναι, ναι. Και έτσι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, θα πέσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, Κέλλη. Συγγνώμη, αν... τι μυρίζει έτσι. Ένα ωραίο άρωμα. Τι ωραία μυρωδιά. Πολύ περίεργο αυτό το συνέστημα που νιώθω. Ναι, είναι της μαμάς μου αυτό το άρωμα και έβαλα κι εγώ λίγο σήμερα. Μυρίζει τέλεια, αλλά... ένα τελείως παράξενο συνέστημα νιώθω. Πεταλούδες στην καρδιά, το στομάχι μου. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε να παίζουμε με τους κρίκους. Δείξε μου εσύ. Ναι, τώρα θα δεις εσύ εμένα. Είσαι πάρα πολύ καλή. Πρέπει όμως να προσέχεις, μην πέσεις. Τι είπα τώρα. Να προσέχει, μην πέσει. Από πότε εγώ έγινε τόσο καλός. Και τώρα, ανάποδο. Είναι καταπληκτική. Τέλειο. Είδες που σου είπα. Μην ανησυχείς, θα σου μάθω εγώ να κάνεις αυτό το ανάποδο σάλτο. Έρχομαι. Μου δίνει και το χέρι και εγώ το κρατάω. Παράξενο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα περίεργα συναισθήματα. Και ιδίως για την Κέλλη. Τέλεια, αφού σε ευχαριστώ που μου το έδειξες. Λίγο ακόμα προσπάθεια θέλει. Ναι, είδες. Μαζί θα κάνουμε πολύ ωραίες φιγούρες. Αυτό το συνέστημα το είχα όταν πήρα και το ποδήλατο που ήθελα. Μια απέραντη ευτυχία. Αλλά δεν είναι σωστό, γιατί η μία... Αλέξανδρε, πολύ μου αρέσει που κάνουμε μαζί παρέα. Ωραία είναι. Τι κάνετε εσείς εκεί? Εμείς τίποτα. Εμείς απλά παίζουμε. Να, κάνουμε κρίκους. Τίποτα το σοβαρό. Μην ανησυχείς. Καλά, Αλέξανδρε, μην κάνεις έτσι. Εγώ απλά σε ρώτησα τι κάνετε και αν θέλεις να παίξεις μαζί μας. Να, παίζουμε εδώ πέρα με την Κέλλη. Τώρα πώς θα της πω για αυτά που νιώθω. Σίγουρα θα στεναχωρηθεί αν της τα πω. Ναι, αλλά και αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Να της κρύβω τα αισθήματά μου για κάποιαν άλλη. Θέλω να σου πω κάτι, Μία. Τι είναι, Αλέξανδρε?
Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, να νιώθω κάπως περίεργα που κάνω παρέα με την Κέλλη. Είσαι καλή μου φίλη και μου αρέσεις, αλλά... Ωχ, πώς θα της το πω τώρα. Μα τι είναι αυτό που θες να μου πεις επιτέλους? Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένος, αλλά... Ωχ, όχι, δεν νομίζω. Με πονάει και το στομάχι μου κάτι περίεργη θόρυβη στην κοιλιά και δεν ξέρω. Γιατί νιώθω έτσι? Αχ, Αλέξανδρε, τι έκανες? Ωχ, συγγνώμη, με πόνισε η κοιλιά μου. Ωχ, συγγνώμη. Είσαι πραγματικά απέσιος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι που θα σας πειράξει, συγγνώμη. Οχ, πάντα πώς θα καταφέρνω και την τελευταία στιγμή, οχ, ξεχνάω που βρίσκομαι. Κλασικός Αλέξανδρος όπως πάντα. Δεν υπολογίζει αν γύρω του έχει κορίτσια. Ό,τι θέλει, το κάνει. Όμως δεν πειράζει, εγώ θέλω να κάνω πάντα παρέα μαζί σου. Α, πάλι αισθάνομαι περίεργα. Μα τι συμβαίνει σήμερα, γιατί είμαι έτσι?